Σήμερα έχουμε τη δεύτερη συνάντηση. Με όλους έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε πολλές συναντήσεις ενδιάμεσα από την πρώτη μας συνάντηση ως τώρα. Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση προκειμένου να ενημερώσουμε για πρόοδο που έχει γίνει σε όλα αυτά που είχαμε θέσει σαν στόχους στην πρώτη μας. Να ενημερώσουμε για προγράμματα και προσκλήσεις που έχουμε ανοιχτές, όπως και τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει για τους επόμενους 3 μήνες, προκειμένου όλοι να μπορούν να προετοιμάζονται με προτάσεις, με έργα, με μελέτες, με οτιδήποτε χρειάζονται, προκειμένου να υπάρχει η κατάλληλη ωριμότητα για να έχουμε μια ταχύτητα και καλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι κάνουμε. Πέρα από αυτά, θα μιλήσουμε για να δούμε και την πρόοδο σε κάποιες οριζόντιες πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είναι το πρόγραμμα Apollo, όπως είναι το Place Brand, το οποίο είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός ενίου αφηγήματος στην Πελοπόννησο, καθώς επίσης και κάποιες άλλες προτάσεις πλαίσιο που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί τους. Και βέβαια, δημοπρατήσεις, πότε θα έχουμε έργο, γιατί έχουμε ήδη δημοπρατήσεις. Υπάρχει αυτό το πάγωμα με τα σηματοδοτούμενα σε ένα κομμάτι πολλών έργων δεν υπάρχει δημοτικών. Κανένα πάγωμα σε δημοπρατήσεις. Αυτό που υπάρχει είναι μία περιορισμένη ρευστότητα για το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία όμως σιγά σιγά βελτιώνεται. Οι χωρικές, το ένα και η βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι οι Δήμοι, θα περπατήσουν αυτά, κοντεύουν οι φάκελοι των Δήμων, συμμετέχουν. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές οι προσκλήσεις, σχεδόν για όλες, δεν έχουν βγει οι προσκλήσεις μόνο για την όχια Ταγέτου και την όχια Μεγαλοπούλης. Τελειώνουμε την αξιολόγηση και θα βγουν και για αυτές τις δύο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Περιφερειάρχα, βλέπουμε ότι οι Δήμοι έρχονται σε δύσκολη θέση καθώς δεν έχουν χρήματα για να αποπληρώσουν τα έργα τους. Πολλά από τα έργα έχουν κολλήσει. Τα προγράμματα για τα οποία θα μιλήσετε τώρα έχουν εξασφαλισμένους πόρους? Οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι και για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν οι Δήμοι. Είναι άλλο το να είναι εξασφαλισμένοι πόροι και άλλο να έχουμε περιορισμένη ρευστότητα. Κανένα από τα έργα δεν κινδυνεύει ούτε με απένταξη ούτε με μη πληρωμή. Απλά η ρευστότητα η οποία έχουμε δεν φτάνει για όλα τα τιμολόγια τα οποία μας έρχονται αυτή την περίοδο. Είναι κάτι όμως το οποίο έχουμε θέσει και στο Υπουργείο Οικονομικών και νομίζω ότι θα εξομαλυνθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Το αρδευτικό της λίμνης Τάκας ακυρώνει την δημιουργία υδατοδρομίων. Είναι κάτι που το έχω πει αρκετές φορές. Το υδατοδρόμιο στη λίμνη Τάκα δεν είναι κάτι που είναι στις προθέσεις μας. Η λίμνη Τάκα έχει φτιαχτεί για αρδευτικούς σκοπούς, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και σαν αξιοθέατο και αυτό θα είναι η βασική της λειτουργία. Στόχος είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια ενός παγωμένου έργου να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Όπως είδατε, υπογράφηκαν τα τεύχη και περιμένουμε τη δημοπράτησή του άμεσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί υπάρχει αυτή η περιορισμένη ρευστότητα, τι σας λένε οι Δήμοι, πού υπάρχει το θέμα? Υπάρχει κάποια δυσκολία προφανώς στις χρηματορροές προς τις περιφέρειες. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί.